Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του RTV. Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου τιμούνται οι τρεις μεγάλοι πατέρες και οι οικουμενικοί δάσκαλοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η γιορτή των τριών ιεραρχών είναι τόσο σχολική όσο και χριστιανική και έχει καθιερωθεί στα μέσα του 10ου αιώνα. Ο πρώτος εορτασμός μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1842. Πάμε όμως να δούμε τι αναφέρει στο μήνυμά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάρτας, κύριος Καλίνικος. Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου η Χριστιανική Εκκλησία τιμά από κοινού τους τρεις μεγάλους πατέρες και οικουμενικούς δασκάλους, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Στην Ελλάδα τιμώνται ως προστάτες της εκπαίδευσης και των γραμμάτων. Η εορτή των τριών ιεραρχών εισήχθη στην Εκκλησία στα μέσα του 10ου αιώνα από τον Λόγιο και Μητροπολίτη Ευχαητών Ιωάννη Μαυρόποδα, επί Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του 7ου του Μονομάχου. Σκοπός του Μαυρόποδα ήταν να παρουσιάσει τις τρεις εξέχουσες αυτές προσωπικότητες της Χριστιανοσύνης ως τους κατεξοχήν υπερμάχους του Τριαδικού Δόγματος και να δώσει τέλος στον φατριατισμό που σοβούσε στο σώμα της Εκκλησίας για το ποιος από τους τρεις ιεράρχες είναι ο σπουδαιότερος. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εποχή εκείνη μεγάλος αριθμός ιερωμένων και πιστών είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες, τους Ιωαννίτες, τους Γρηγορίτες και τους Βασιλίτες. Η εορτή αυτή της συνάξεως του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου αποτελεί το ορατό σύμβολο της ισότητας και της ενότητας των μεγάλων διδασκάλων, οι οποίοι δίδαξαν με τον Άγιο Βίο τους το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι εκείνοι οι οποίοι εξαιτίας της ταπεινώσεώς τους μπροστά στην αλήθεια έχουν λάβει το χάρισμα και εκφράζουν την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας και ό,τι διδάσκουν δεν είναι απλώς δική τους σκέψη ή προσωπική τους πεποίθηση, αλλά είναι επιπλέον η ίδια η μαρτυρία της Εκκλησίας, γιατί μιλούν από το βάθος της καθολικής της πληρότητας. Περί τις αρχές του 14ου αιώνα αναγέρθη ναός των τριών ιεραρχών κοντά στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, δίπλα σχεδόν στη Μονή της Παναχράντου. Η εορτή των τριών ιεραρχών εκτός από τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα έχει και εκπαιδευτικό. Θεωρείται ως η εορτή των ελληνικών γραμμάτων, καθώς οι τρεις ιεράρχες συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας εορτής των τριών ιεραρχών καθιερώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1841 από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Οθωνίου Πανεπιστημίου, νυν Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρωτογιορτάστηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1842. Τα επόμενα χρόνια ο εορτασμός επεκτάθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τους μαθητές για την εορτή των τριών ιεραρχών. Αγαπητά μας παιδιά, η Ορθόδοξη Εκκλησία ήδη από τον 11ο αιώνα έχει καθιερώσει να εορτάζονται από κοινού στις 30 Ιανουαρίου οι τρεις μέγιστοι φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, οι τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, Επίσκοπος Κεσαρίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Ο κοινός εορτασμός τους γίνεται κυρίως για να προβληθεί η αγιότητά τους και το χριστιανικό ήθος τους. Επίσης είναι μια ευκαιρία για να τιμηθεί η ελληνορθόδοξη παιδεία, να τιμηθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Η εορτή τους γίνεται αφορμή για να αναλογιστούμε τους αγαθούς καρπούς μιας παιδείας η οποία βασίζεται στη χριστιανική πίστη και τη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων κλασικών. Μιας παιδείας η οποία δεν διδάσκει απλώς γνώσεις, αριθμούς, πειράματα, αλλά πρώτιστα μορφώνει, διαμορφώνει ανθρώπινους χαρακτήρες. Οι τρεις ιεράρχες συνδύασαν τις γνώσεις και το ήθος, την επιστήμη και την πίστη, το σεβασμό προς το Θεό και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Το παράδειγμά τους καταδεικνύει ότι και σήμερα πρέπει να σεβόμαστε και να αξιοποιούμε τα πορίσματα της επιστήμης. Η μαρτυρία τους αποδεικνύει ότι ο επιστήμονας και γενικότερα ο καλλιεργημένος άνθρωπος μπορεί κάλλιστα να είναι συγχρόνως πιστός, χριστιανός και ενάρετος άνθρωπος.
ειδικότερα ο Μέγας Βασίλειος, γνώριζε πολύ καλά την ιατρική επιστήμη και την αξιοποίησε στο πλαίσιο του μεγάλου φιλανθρωπικού έργου του. Οι τρεις ιεράρχες είχαν άριστη γνώση των αρχαίων ελληνικών κειμένων και προέτρεπαν τους νέους της εποχής τους να μελετούν τους αρχαίους συγγραφείς επιλεκτικά, αποφεύγοντας ορισμένες θρησκευτικές δοξασίες. Τα κείμενά τους αποτελούν θησαυρό θεολογικών, παιδαγωγικών, ιατρικών και φυσιογνωστικών διδαχών. Πρόκειται επίσης για μνημεία του ελληνικού λόγου. Άλλωστε, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος σπούδασαν τα ελληνικά γράμματα στην Αθήνα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι δύο από τους τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Καπαδοκία της Μικράς Ασίας, θυμίζοντάς μας τη μακροχρόνια παρουσία της Εκκλησίας του Χριστού και του Ελληνισμού στην ιστορική Μικρασιατική γη. Χρήσιμη υπενθύμηση. Φέτος είναι έτος μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, τις θυσίες και τον βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων της Ανατολής. Ήθε οι τρεις ιεράρχες να αποτελούν πρότυπα προς μίμηση στις σπουδές και τη ζωή σας. Και με τη βοήθειά τους να έχετε καλή πρόοδο. Με θερμές πατρικές ευχές, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιεί την καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση των τριών ιεραρχών την ημέρα των ελληνικών γραμμάτων την ερχόμενη Κυριακή 30 Ιανουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα. Φέτος η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω των μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας θα εκφωνήσει η κυρία Δέσπολιάλου, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής και πρώην αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα θεολογία και επιστήμη κατά τους τρεις ιεράρχες, μια σύγχρονη πρόκληση εν μέσω πανδημίας. Θα ακολουθήσει απονομή τιμής στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που αφυπηρέτησαν κατά το περασμένο έτος, καθώς και απονομή βραβείου στον πρώτο εισαχθέντα φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας από την οικογένεια του αείμνηστου καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής και πρώην αντιπρίτανη, Γεωργίου Σαβαντίδη. Στη συνέχεια, μετά από απόφαση του Πριτανικού Συμβουλίου, θα απονεμηθεί έπαινος στον Χρυσό Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο, φοιτητή του Τμήματος Ιατρικής. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, την Κυριακή στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί το καθιερωμένο ετήσιο αρχιερατικό μνημόσυνο των ευεργετών και διδασκάλων της πόλης των Ιωαννίνων και της Υπήρου, καθώς και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της μάχης με τον κορονοϊό βρίσκεται η χώρα μας, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν μία μικρή αποκλιμάκωση και να έχουν σταθεροποιηθεί σε αριθμούς κοντά στις 20.000. Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί δεν είναι πάντα ενθαρρυντικοί. Η χώρα μας μετρά πάνω από 110 θανάτους ημερησίως εδώ και πολλές μέρες. Μάλιστα, το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι πως μέσα στον Ιανουάριο έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό πάνω από 2.300 άτομα. Τα παραπάνω στοιχεία, ωστόσο, έχουν προκαλέσει την έντονη ανησυχία των επιστημόνων, οι οποίοι προειδοποιούν πως δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η πανδημία. Για το θέμα αυτό, όμως, εμείς έχουμε κοντά μας την γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας και τα Κέντρα Υγείας του Νομού, την κυρία Βάσο Αμπελογιάννη. Κυρία Αμπελογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μπορεί η μετάλλαξη όμικρον να μην έχει σοβαρές επιπτώσεις, εννοώ βαριές νοσηλίες. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ατόμων νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και οι θάνατοι οι οποίοι καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Γιατί λοιπόν, ενώ ο κορονοϊός είναι ένα υποερώτημα, αν θέλετε και αυτό προς εσάς, είναι σαν μία γρυπούλα αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις αρνητικές. Και κατά δεύτερον, να πάμε στην εικόνα που διαμορφώνεται στη δική μας την περιοχή, διότι είναι ανησυχητικό ότι πάντα αυτά τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μία μείωση. Αλλά ή μένουν σταθερά ή ανεβαίνουν. Ναι.
Δυστυχώς φτάσαμε 2 χρόνια μετά, από τον Μάρτιο-Φεβρουάριο του 2020, να υπάρχει αντίληψη ακόμη και στην κυβέρνηση που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση εδώ και 2 χρόνια, ότι πλέον, ας πούμε, ο COVID-19 είναι σαν γρυπούλα, που είπατε κι εσείς. Εμείς λέγαμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό. Με την όμικρον, λοιπόν, είδαμε με τη μετάλλαξη όμικρον, είδαμε τώρα τα Χριστούγεννα που άρχισε να κυριαρχεί και στην ελληνική κοινότητα εδώ η μετάλλαξη αυτή του COVID-19, ότι βγαίναν και οι υπουργοί, και ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, και έλεγε, α, εντάξει, σε 3 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει. Εμείς τονίζαμε από την αρχή και οι 2 ομοσπονδίες των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, και των γιατρών δηλαδή και των άλλων εργαζόμενων, η ΟΕΝΓΕ και η ΠΟΕΔΗΝ, ότι επειδή υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα, και το βλέπουμε και εδώ, την τελευταία εβδομάδα στην Άρτα, κατά μέσο όρο έχουμε 170 θετικούς συμπολίτες μας καθημερινά, από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, θα υπάρξει και μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί είναι λογικό, όσο πιο πολλοί κολλάνε, ακόμη και αν η όμικρον δεν προκαλεί βαριά πνευμονία, τόσο πιο πολλοί θα είναι και αυτοί που θα χρειάζονται υπηρεσίες από τα νοσοκομεία, άρα θα πιεστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας για μια ακόμη φορά. Και αυτό ζούμε σήμερα. Εγώ να πω για το τι έγινε χθες το απόγευμα στο δικό μας το νοσοκομείο, όπου όλο το τελευταίο διάστημα, όπως έχουμε ξαναπεί, πάλι βρισκόμαστε στα όρια, με σχεδόν γεμάτες δηλαδή και τις 2 μονάδες λιμωδών που έχουμε. Χθες το απόγευμα ξεκίνησε η εφημερία το μεσημέρι 3 η ώρα, με 0 κρεβάτια για να μπορέσουμε να κάνουμε εισαγωγή κάποιους συμπολίτες που θα κρίναν οι γιατροί ότι χρειάζονται νοσηλεία. Η προσέλευση στα TEP COVID που τα διαχειρίζεται η πνευμονολογική κλινική, οι πνευμονολόγοι δηλαδή είναι στα COVID και βλέπουν τα θετικά περιστατικά, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπως και κάθε μέρα είναι πολύ μεγάλη. Οπότε χθες το απόγευμα φτάσαμε στο σημείο να χρειάζονται άνθρωποι να εισαχθούν, συμπολίτες μας, για νοσηλεία στη μονάδα λιμωδών και να μην έχουμε κανένα κενό κρεβάτι. Τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, το Πανεπιστημιακό δεν εφημέρευε, το Χατζικώστα που εφημέρευε δεν μπορούσε να δεχτεί περιστατικά, να τα διακομίσουμε από εδώ. Η λύση, η προσωρινή που δόθηκε, είναι να αδειάσουν τα 2 δωμάτια του νοσηλευτικού προσωπικού που υπάρχουν σε κάθε μία από τις 2 μονάδες λιμωδών, προκειμένου να αλλάζει, να πλένεται κτλ. Και να μπουν εκεί κρεβάτια. 3 η ώρα το βράδυ είχαμε 55, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι σήμερα, αλλά 3 η ώρα το βράδυ χθες, ξημερώματα Σαββάτου, είχαμε 55 συνανθρώπους μας να νοσηλεύονται μέσα στις μονάδες λιμωδών. Το όριο των 2 μονάδων λιμωδών που έχουμε εμείς σε κρεβάτια είναι 50, όπως έχουμε ξαναπεί. Βάλαμε δηλαδή 5 επιπλέον και οι συνάδελφοι γιατροί που εφημέρευαν χθες στην πνευμονολογική στα TEP του COVID, πέρασαν, ας πούμε, μία νύχτα φοβερού άγχους, γιατί δεν ήξεραν τι μπορεί να συμβεί, ποιος μπορεί να έρθει. Σας λέω, η προσέλευση στα TEP, τα COVID, είναι πολύ μεγάλη. Δεν σας διέκοψα, γιατί είναι σοβαρά όλα αυτά τα οποία λέτε και αφορούν τη δική μας την περιοχή. Θα ήθελα ωστόσο να διευκρινίσετε, όλοι αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, ήταν ενήλικες ή ήταν και παιδιά? Κοιτάξτε, με τα παιδιά υπάρχει και εκεί ένα ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει καθόλου σχεδιασμός πανελλαδικά για το πώς, ας πούμε, θα νοσηλευτούν παιδιά, δηλαδή κάτω των 16, που χρειάζονται νοσηλεία, όχι επειδή νοσούν βαριά από COVID, αλλά χρειάζονται νοσηλεία. Ένα παιδί 4-3 ετών, το οποίο έχει 3-4 μέρες υψηλό πυρετό, ή έχει, ξέρω εγώ, διάρειες κτλ. Εντάξει, δεν είμαι γιατρός, αλλά μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία. Δεν υπάρχει σχεδιασμός στη χώρα για το πώς, δεν υπάρχουν δηλαδή μονάδες λιμωδών παιδών απλής νοσηλείας. Ωστόσο, φτάνουν αρκετοί γονείς στα νοσοκομεία, ζητώντας ιατρική βοήθεια. Ότι εδώ στη δική μας την περιοχή, για την Ήπειρο, υπάρχουν 10 κλίνες για νοσηλεία παιδιών που νοσούν από COVID στο Πανεπιστημιακό, οι οποίες όμως, και μόνο από τον αριθμό τους δηλαδή, αλλά και από τη διαδικασία, απευθύνονται σε παιδιά που είναι πιο βαριά περιστατικά COVID. Γενικώς δεν υπάρχει πανελλαδικά, δεν υπάρχει και σε εμάς σχέδιο για το πού θα νοσηλευτούν παιδιά που νοσούν από COVID και
χρήζουν νοσηλείας. Κυρία να πω για χθες, συγγνώμη, να πω για χθες ότι μπροστά σε αυτό που αντιμετώπισαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό που ήταν προσωπικό που εργαζόταν στην εφημερία, στην πνευμονολογική κλινική, αδειάσανε 3 δίκλινα δωμάτια από πνευμονολογικά περιστατικά μη COVID, τα βγάλανε έξω δηλαδή, στο διάδρομο, σε ράτζα, έτσι ώστε να έχουμε δωμάτιο για να νοσηλευτούν περιστατικά COVID που θα χρειαζόταν νοσηλεία. Και θα είχαμε κάποια για πρώτη φορά. Δηλαδή, που ναι, έκτακτα προέκυτα. Που δεν θα μπορούσαμε να διακομίσουμε. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε και πουθενά να τα πάμε. Και θα προέκυπτε, ευτυχώς αυτό δεν έγινε, μέχρι σήμερα το πρωί, όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί που εφημέρευαν χθες, θα προέκυπτε μια κλινική στην οποία θα είχαμε μεικτή νοσηλεία. Και COVID θετικά και μη COVID ασθενείς. Αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της άποψης που είχε η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας εδώ και 2 χρόνια. Και η άποψη αυτή συνοψίζεται στις δηλώσεις που κάνανε το καλοκαίρι οι υπουργοί της κυβέρνησης, που λέγαν τα εξής. Είναι πολυτέλεια, αυτά τα είπε και μέσα στην Βουλή ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Είναι πολυτέλεια. Τι θα κάνουμε τους γιατρούς μετά, θα ήταν σαν να πετάμε λεφτά το να φτιάχναμε επιπλέον κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να αντιμετωπίζεται συνολικά 2 χρόνια τώρα, σαν να είναι κάτι που θα περάσει μέσα σε 3, 4, 5 μήνες. Ακόμη και αν καταλήξουμε, είμαστε 2 χρόνια μετά, ακόμη και αν καταλήξουμε η πανδημία να μετατραπεί σε ενδημικό φαινόμενο, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν κλινικές λοιμωδών στα νοσοκομεία, γιατροί και προσωπικό και χώρος που να διαχειρίζεται αυτά τα περιστατικά. Διότι και του χρόνου φρονείται ότι μπορεί να υπάρξουν ανάλογα περιστατικά που ενδεχομένως κάποιοι να χρειαστεί να νοσηλευτούν. Ναι, έτσι φαίνεται. Και οι ίδιοι το λένε. Δηλαδή, οι υπουργοί, ας πούμε, εδώ. Ναι, αυτό λένε οι επιστήμονες. Ότι μοιάζει να εκτονώνεται. Μοιάζει η κατάσταση, ότι μοιάζει από την πανδημία να πηγαίνουμε στην ενδημία. Ναι. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν όσο αναφέρεται, δηλαδή όταν δέχεται τέτοια πίεση το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καταλαβαίνουμε ότι μέχρι τελικά να φτάσουμε στην ενδημία θα είναι τεράστιο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίζετε. Θα είναι. Και φαίνεται. Το είναι. Ζούμε. Μάλιστα. Αλλά ακόμη και αν φτάσουμε στην ενδημία, θα πρέπει να υπάρξουν μονάδες λοιμωδών και στα νοσοκομεία και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 2 χρόνια τώρα... Ναι. Τα νοσοκομεία λοιμωδών που έκλεισε μια παρόμοια σαν αυτή η κυβέρνηση το 2013, ναι, αρνείται η σημερινή κυβέρνηση να τα ανοίξει και να τα λειτουργήσει. Οπότε, τίποτα από αυτά δεν είναι πολυτέλεια. Ναι. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω εντελώς απλή. Του χρόνου, αν το φαινόμενο είναι ενδημικό, ας πούμε ότι μετατρέπεται η πανδημία σε ενδημία, στο δικό μας το νοσοκομείο, ποια είναι η πρόβλεψη, πού θα λειτουργήσει η μονάδα λοιμωδών, σε ποιο χώρο, με ποιους γιατρούς και με ποιο νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε μάθει να λέμε να περάσει λίγο αυτό το κύμα, να δούμε μετά πώς θα διαμορφωθεί και θα το φτιάξουμε. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, μετράμε κύματα τώρα εδώ πέρα 2 χρόνια. Μα ήδη μετράμε... οι επιστήμονες μιλάνε για 5ο κύμα, αλλά όταν δεν υπάρχει σχεδιασμός από την αρχή, είναι αυτό που σας είπα. Όλα πάνε για παραπίσω. Παρατείνονται. Και παρατείνονται και στο τέλος δεν ξέρω αν δεν γίνονται υπάρχει. Έτσι. Το τίμημα το πληρώνουν πάντα οι πολίτες, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο ελληνικός λαός. Κάθε μέρα θρηνούμε ένα χωριό πεθαίνει, κάθε μέρα, και φαίνεται αυτό να μην απασχολεί τουλάχιστον την πολιτική ηγεσία και την τωρινή κυβέρνηση. Κυρία Μπελογιάννη, το νοσοκομείο της Σάρτας όμως δεν δέχεται μόνο ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται λόγω COVID. Είναι και άλλες παθήσεις και άλλα νοσήματα, ναι, από τα οποία νοσηλεύονται εκεί. Υπήρξε ένα ζήτημα με το ακτινολογικό, με το κέντρο υγείας. Τι ακριβώς έχει γίνει? Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, ναι, αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, πάλι αυτό είναι γενικό το φαινόμενο. Γενικό να πω το πρώτα φαινόμενο. Το γενικό, με την εξής έννοια γενικό. Τα 2 τελευταία χρόνια έντονα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία, λειτουργούσαν, ας πούμε, ως αιμοδότες προσωπικού προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προς τα νοσοκομεία. Ναι. Ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, είναι το σχεδόν κάθε εβδομάδα
Το βάλτε ένα χεράκι να βοηθήσετε ναι, εδώ την κατάσταση. Την εντολή εργασίας, ναι, δηλαδή μετακίνησης, ναι, από τα περιφερειακά ιατρία, από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Αυτό έγινε έντονα την προηγούμενη εβδομάδα στο δικό μας εδώ το κέντρο υγείας, σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό του το τμήμα το ακτινολογικό. Για διάφορους λόγους τώρα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, δεν υπάρχει γιατρός αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας, στο ακτινολογικό, ακτινοδιαγνώστης γιατρός. Οπότε οι εργαζόμενοι του ακτινοδιαγνωστικού, του κέντρου υγείας, πήραν εντολή εργασίας για μετακίνηση 3 μήνες στο νοσοκομείο, όπου σε εμάς πάνω, στο τμήμα αυτό, το ακτινοδιαγνωστικό, υπάρχει έντονο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Mm. Εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο έχει ενταθεί τα 2 τελευταία χρόνια. Γιατί αυτό το κομμάτι το εργαστηριακό εμπλέκεται άμεσα στη λειτουργία των COVID. Δηλαδή γίνονται ακτινογραφίες, γίνονται αξονικές προκειμένου, ας πούμε, και να γίνει η περίθαλψη, ναι, των ασθενών, αλλά και να αποφασιστεί αν ένας άνθρωπος, ναι, 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 θα μπει ή δεν θα μπει στο νοσοκομείο. Μετακινήθηκαν λοιπόν 2 συνάδελφοι από το Κέντρο Υγείας Άρτας με τρίμηνη μετακίνηση για να δουλέψουν στο δικό μας το ακτινοδιαγνωστικό πάνω του νοσοκομείου. Εμείς καταγγέλουμε και σαν σύλλογος δηλαδή αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο αυτή την ειδική, αλλά και τη γενικότερη άποψη που λέει ότι φεύγουν οι γιατροί από την πρωτοβάθμια και έρχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί αυτό τίνει να μονιμοποιηθεί. Ναι. Εμείς λέμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να στηριχθεί, πρέπει να αναπτυχθεί, γιατί πρέπει να δούμε και την κατάσταση του μετά COVID. Σωστό. Πρέπει να δημιουργηθούν post-COVID ιατρία, δηλαδή ιατρία στην πρωτοβάθμια που να... Να λειτουργούν ως αναχώματα και να μην φτάνουν όλοι στα νοσοκομεία. Ναι, να λειτουργήσει επιτέλους η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορεί να κλείνει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να μπαίνουν μπαλώματα στη λειτουργία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι. Αυτά και τα δύο είναι απόδειξη ότι χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που η κυβέρνηση αυτή κάνει το ανάποδο, ακόμη και στον προϋπολογισμό έχει μειωμένα φέτος, μειωμένες δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια υγεία, όπως και πέρσι, και χρειάζονται και προσλήψεις προσωπικού. Ναι. Δηλαδή, δεν έχουμε γιατρό στην πρωτοβάθμια και μετακινούμε το υπόλοιπο προσωπικό για το νοσοκομείο. Τα η απάντηση θα ήταν ότι πρέπει να πάρουμε γιατρό με διαδικασία στην πρωτοβάθμια. Όχι κλείνει ένα τμήμα και παίρνουμε το άλλο προσωπικό και τον πάμε πάνω. Τώρα, για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράψατε εσείς για τη δική μας την περιοχή, όμως είναι και γενικότερα από ό,τι είπατε, υπάρχει μία κινητοποίηση από τη δική, ναι, σας την πλευρά την 1η Φεβρουαρίου. Ναι, την Τρίτη στις 12.30 ώρα καλούμε στην πανελλαδική κινητοποίηση που έχει αποφασιστεί από την ΑΔΕΔΗ, από την ΠΟΕΔΗΝ και από την ΟΗΝΓΕ της Ομοσπονδίας, δηλαδή των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, σε κινητοποίηση συμβολικά έξω από το παλιό νοσοκομείο, έξω από το Κέντρο Υγείας Άρτας, για να διαμαρτυρηθούμε και για τη συνολική κατάσταση, αλλά και για την ειδική κατάσταση μη στήριξης της πρωτοβάθμιας με βάση αυτά τα γεγονότα που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Θεωρούμε τα αιτήματά μας εντελώς δίκαια και καλούμε, όπως γράψαμε και στην ανακοίνωση, όλους τους πολίτες της Άρτας να έρθουν να συμπαρασταθούν. Γιατί για να μπορέσει να υπάρχει δημόσια υγεία, θέλουμε τη στήριξη όλης της κοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή ότι διαμαρτυρόμαστε αποκλειστικά, ας πούμε, για δικά μας, για δικά μας ζητήματα. Ναι. Αφορά όλη την κοινωνία το αν θα υπάρχει ή όχι ένα εθνικό σύστημα υγείας που να μπορέσει, ας πούμε, να είναι όρθιο και να παρέχει υπηρεσίες. Αφορά όλη την κοινωνία αν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση της πανδημίας πιο δυνατή, κρατώντας την υγεία σαν ένα δημόσιο αγαθό. 12.30 ώρα λοιπόν την Τρίτη μπροστά από το παλιό νοσοκομείο για όλα τα δίκαια αιτήματά μας που πλέον έχει αποδείξει η ζωή ότι είναι δίκαια. Τα ζητάμε αυξήσεις στους προϋπολογισμούς και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού όλων των κατηγοριών στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα ζητάμε δεκαετίες, κυρία Ευαγγελίου. Εδώ ήμασταν και τα λέγαμε. Ναι. Πλέον έχει αποδείξει η ίδια η ζωή ότι αυτό το αίτημα είναι δίκαιο. Το κακό είναι ότι συνεχίζουμε να τα λέμε. Αυτό είναι το κακό, κυρία Μπελογιάννη. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτή Μακάρι. Η κατάσταση. Μακάρι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και πάλι. Καλό βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ πάντα για το βήμα που μας δίνετε. Καλό βράδυ. Ωραία.
υπαίθρια έκθεση με τίτλο 40 χρόνια σε 40 λέξεις και ένα γραμματόσημο πραγματοποιεί το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με αφορμή τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση παρουσιάζει σημαντικούς σταθμούς από την πορεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια μέσα από 40 γραμματόσημα που απεικονίζουν και περιγράφουν ισάριθμα γεγονότα ορόσημα με 40 λέξεις. Ολοκληρώνοντας τις επαιτειακές δράσεις για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα παρουσιάζει έκθεση εικαστικών με τη μορφή γραμματοσύμων που παρήχθησαν ειδικά για την εν λόγω επέτειο. Η έκθεση φιλοξενείται στην περιμετρική περίφραξη του Εθνικού Κήπου, όπου 40 εικαστικά με το καθένα να παρουσιάζει ένα γεγονός ορόσημο της 40χρονης πορείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και συνοδευτικό κείμενο σε ακριβώς 40 λέξεις. Τα ψηφιακά γραμματόσημα παρουσιάστηκαν αρχικά σε εβδομαδιαία βάση και καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 μέσω του newsletter του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με ένα διαφορετικό εικαστικό σε μορφή γραμματοσύμου να αποκαλύπτεται στους παραλήπτες κάθε εβδομάδα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 21 Φεβρουαρίου. Το πρωί της Παρασκευής περιηγήθηκαν στην έκθεση ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Στασούλας, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, βουλευτές και ευρωβουλευτές. Η έκθεση διοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την περιήγηση, ο κύριος Στασούλας δήλωσε: «Η Ελλάδα το 1981 εντάχθηκε σε ένα μηχανισμό στο δυτικό κόσμο, εκεί που ήταν ο πολιτιστικός, ο πολιτικός, ο αμυντικός, ο θεσμικός της προορισμός και η θέση της. Μέσα σε αυτό το δημοκρατικό χώρο, μέσα σε αυτή τη δημιουργική αρένα, η Ελλάδα αναμετρήθηκε με τις δυνατότητές της και πέτυχε πάρα πολλά. Προφανώς τα 40 χρόνια συνοδεύτηκαν και από αστοχίες, συνοδεύτηκαν από οπισθοχωρήσεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό. Και σήμερα που γιορτάζουμε αυτά τα 40 χρόνια, δηλώνουμε και νιώθουμε ότι είμαστε έτοιμοι και για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες, να αναμετρηθούμε με τις δυνατότητές μας, να χαράξουμε το μέλλον μας, να αντιμετωπίσουμε και να αντικρίσουμε την προοπτική μας και να οδηγήσουμε τη χώρα μέσα σε αυτό το πολιτισμένο δημιουργικό χώρο, να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα πολύ πιο καλή, πολύ πιο παραγωγική, πολύ πιο ανεπτυγμένη και πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έτσι αντικρίζουμε και χαράσουμε το μέλλον μας». Ο κύριος Βαρβιτσιώτης στη συνέχεια σημείωσε: «Τα 40 χρόνια που πέρασαν από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση δεν ήταν χρόνια ανέμελα ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη. Όμως μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις και η Ευρωπαϊκή Ελλάδα δυνάμωσε, αλλά και η Ευρώπη απέκτησε σάρκα και οστά απέναντι σε προκλήσεις που δεν είχε φανταστεί ότι θα αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Για μας που περάσαμε κρίσεις και παλέψαμε για την παραμονή μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρέος είναι να μην αφήσουμε τις θυσίες να πάνε χαμένες, να δυναμώσουμε το ρόλο της Ελλάδας μέσα στην κοινή μας οικογένεια. Η υπενθύμηση αυτής της διαδρομής αποτελεί για μας παρακαταθήκη για το μέλλον ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά, αφοσίωση στους στόχους και πάνω απ' όλα πνεύμα συνεργατικότητας με τις άλλες χώρες, με τους άλλους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλους τους θεσμικούς φορείς του κοινού μας οικοδομήματος, ώστε η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί και να αποκτά τα ωφελήματα που πιστεύει ότι μπορεί να κατακτήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό». Τέλος, ο κύριος Παπαδημούλης επεσήμανε: «Η ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ ήταν μια σωστή επιλογή που πρέπει να πιστωθεί στον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. Προέρχομαι από εκείνο το τμήμα της αριστεράς, το οποίο ήταν εξ αρχής υπέρ της ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Η συμπλήρωση όμως 40 χρόνων και η σημερινή θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μία από τις φτωχότερες πια χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πιο ψηλή ανεργία, μας θέτει μπροστά στις νέες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε αλλαγές στην Ελλάδα έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η θέση της μέσα σε μία Ευρώπη που παραμένει στίβος συνύπαρξη εξαιρετικά ανταγωνιστικών συμφερόντων. Με καλύτερη διοίκηση, χωρίς πελατειακό κράτος και διαφθορά, πιο προηγμένη οικονομία, πιο ανοιχτή στις προκλήσεις του μέλλοντος και ταυτόχρονα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλες πλειοψηφίες υποστηρίζουμε ότι και η ίδια η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πολιτική της ενοποίησης έτσι ώστε να γίνει πιο ανεπτυγμένη, πιο ισχυρή πολιτικά, πιο δημοκρατική, πιο κοινωνική και πιο ικανή να αντιμετωπίσει τις δύο μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω, μειώνοντας τις μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Το Φεβρουάριο του 2021 και Έλληνες Ευρωβουλευτές τόνιζαν για τα 40 χρόνια ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο και πώς άλλαξε η ζωή μας αυτά τα χρόνια? Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σας καλωσορίζει σε αυτό το ταξίδι. Συνταξιδιώτες μας, Έλληνες Ευρωβουλευτές. Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση, 40 χρόνια πιο δυνατή μαζί. Νομίζω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Φέτος, εκτός από την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, γιορτάζουμε και τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Αυτά τα τελευταία 40 χρόνια, λοιπόν, ήταν σίγουρα τα πιο ειρηνικά, τα πιο ασφαλή και τα πιο παραγωγικά χρόνια για το ελληνικό κράτος. Πρόκειται για δύο επαιτίους που φαίνονται ατέριαστες εκ πρώτης όψεως, αλλά έχουν τόσο κοινά. Και παρά τα όσα μας χωρίζουν και μας ενώνουν με τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, είναι σήμερα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή και καθημερινότητά μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για σκεφτείτε πώς θα ήμασταν αν δεν είχαμε ενταχθεί και εμείς στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Από το 1981 η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Οικογένεια και όσα τώρα μας φαίνονται δεδομένα ή αυτονόητα, τότε δεν ήταν. Η ιστορία αυτής της οικογένειας είναι η αλλαγή του αφηγήματος στο παγκόσμιο χάρτη. Είναι η αδιάλειπτη ειρήνη για περισσότερο από 7 δεκαετίες. Σε εμάς, τους νεότερους μπορούν να φαίνονται ίσως αυτονόητα, γιατί γεννηθήκαμε όταν ήμασταν πλέον πλήρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για θέματα που τα θεωρούμε δεδομένα, όπως είναι η δημοκρατία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να δούμε πώς μας κοιτούν άλλοι λαοί του πλανήτη. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλανήτης θα ήταν διαφορετικός. Και χωρίς την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον των επόμενων γενεών δεν θα ήταν εξασφαλισμένο. Μια σχέση με χαρές, με λύπες, με αποτυχίες, με επιτυχίες, με χαμόγελα, με στεναχώριες, αλλά πάνω απ' όλα μια σχέση δυνατή και δοκιμασμένη που άντεξε και ορίμασε με τον χρόνο. Δεν μετανιώνω καθόλου, γιατί παραμένω σταθερά ένας υποστηρικτής της συμμετοχής της Ελλάδας ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει προσφέρει ειρήνη, ασφάλεια, δημοκρατία, ελευθερίες και δικαιώματα που σπάνια συναντώνται ακόμα και σήμερα σε άλλες χώρες. Η ένταξη στην ΕΟΚ μας έβγαλε από τη βαλκανική υστέρηση. Είναι ότι άλλαξε βασικά η δική μας νοοτροπία. Στην κοινή αυτή πορεία υπήρξαν αμέτρητα ωφέλη, διαπραγματεύσεις, συμβιβασμοί, συνεργασίες, ελλείψεις και επιτυχίες. Από τη συνθήκη της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη της Ένωσης της Ευρώπης, είχε τεθεί ένα μεγάλο όνειρο και παράλληλα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της Ευρώπης. Η ολοκλήρωση μιας καθολικά και ουσιαστικής ενωμένης Ευρώπης. Αυτά τα 40 χρόνια με πείθουν ότι κάναμε σωστά που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει εκεί να διεκδικεί η Ελλάδα έναν ενεργότερο ρόλο. Άλλωστε, η Ελλάδα, από την αρχή της οικοδόμησης της ιστορίας της Ευρώπης, έχει συμβάλει με ποικίλους και σημαντικούς λίθους. Σε αυτά τα 40 χρόνια, υιοθετήσαμε οριστικά και αμετάκλητα μεθόδους τις οποίες προσβλέπαμε τα προηγούμενα 160. Τι έχουμε αποκτήσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα του κόσμου και της Ευρώπης. Μαζί, μέχρι σήμερα, έχουμε πετύχει πολλά. Μαζί ξανά,
θα πετύχουμε στο μέλλον ακόμη περισσότερα. Να βελτιώσουμε αυτό το εγχείρημα και να γίνουμε στο τέλος ένας φάρος του πολιτισμού, του σεβασμού του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο για να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα σε πιο ασφαλή λιμάνια. Ας μην βλέπουμε λοιπόν τις παθογένειες και τις δυσκολίες μόνο. Ας ενωθούμε, ας παλέψουμε και το μέλλον είναι δικό μας. Είναι σίγουρα μια μεγάλη κατάκτηση για εμάς και τα παιδιά μας. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, η δεύτερη ωραιότερη ιστορία αυτού του κόσμου. Και μία ανακοίνωση από τη Νέα Οδό. Σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκεται η Νέα Οδό ώστε να αντιμετωπίσει προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν από το νέο κύμα κακοκαιρίας. Με ανακοίνωσή της συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ αν πρέπει να ταξιδέψουν, να ενημερωθούν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τον καιρό και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, καλώντας την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας. Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για την Ιόνια Οδό, δηλαδή από το Αντίριο έως τα Γιάννενα, μπορούν να καλούν στο 2641 306 306 καθημερινά και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς και την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησής τους. Να διαθέτουν επαρκή ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ του οχήματός τους. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της τροχέας και τέλος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να καλούν το 1075. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς σκεφτόμαστε για σας. Βόιος κυμάς 6,99. Μέλισσα ζυμαρικά και Heinz μείον 30%. Κρέτα Farms φιλέτο γαλοπούλα και γκουρμέ μείον 30%. Ζέβα χαρτιά υγείας μείον 50%. Διξάν υγρό 6,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Τερούγιος κοτόπουλου συνεταιρισμού Νοπές μόνο 1,93 το κιλό. Μπράβο κλασικός 95 γραμμαρίων μόνο 1,16. Μπικ σιραφάκια 30% φθηνότερα. Μπικ καλσόν και καλτσάκια 20% φθηνότερα. Μάκμπελ σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 58 λεπτά. Και χαρτί υγείας Ελωμάς Economy δεκάρι μόνο 2,18. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Μεγάλη προσφορά μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Μέχρι το Σάββατο. Μπούτι κοτόπουλο νοπό 2,19 το κιλό. Η προσφορά ισχύει μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Εμπιστευτείτε την Papakitsos Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατρός, τραγουδίστρια, συνθέτης και στιχουργός με διεθνή καλλιτεχνική πορεία, η Ξανθούλα Ντακοβάνου, με καταγωγή από την Ήπειρο, ταξιδεύει στον κόσμο το ηπειρώτικο μυρολόι μέσα και από ένα έργο σύγχρονου χορού.
Με καταγωγή από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, με γιαγιά Ηπειρώτισσα που τραγουδούσε πολύ και με τη μητέρα που τη σκληροδότησε, την υπέροχη φωνή της, η Ξανθούλα Ντακοβάνου αξιοποίησε στη δουλειά της όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς της. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδα στα νέα της Μικροσπηλιάς, η Ξανθούλα Ντακοβάνου, γιατρός, τραγουδίστρια, συνθέτης και στιχουργός, με διεθνή καλλιτεχνική πορεία, επηρεασμένη από την ελληνική παράδοση, αλλά και τις μουσικές των Βαλκανίων και της Μεσογείου, ανέπτυξε τη δική της μέθοδο μουσικοθεραπείας, το αναλυτικό μουσικόδραμα. Διδάσκει φωνή και μουσικοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο Σορβόνη στο Παρίσι, στο Ινστιτούτο Μουσικοθεραπείας της Νάντ στη Γαλλία και στο ΕΚΠΑ και διευθύνει καλλιτεχνικά το μουσικό κομμάτι της εταιρείας Μούσα στην Αθήνα. Μητέρα δύο παιδιών, τα ανανουρίζει με τις μουσικές του κόσμου που την ακολουθούν στην καθημερινότητά της. Η ιστορία της οικογένειάς της είναι φορτισμένη με οδυνηρές μετακινήσεις. Οι γονείς της, παιδιά πολιτικών προσφύγων, γεννήθηκαν στην Τασκένδη. Εκείνη γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά είναι σαν να κουβαλάει μέσα της όλες τις προηγούμενες γενιές και με τη μουσική της να συμφιλιώνει τους ξεροζωμούς τους. Έζησε και σπούδασε 10 χρόνια στο Παρίσι, όπου έκανε το διδακτορικό της στο αντικείμενο Μουσική και Ψυχανάλυση. Δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά από το 2005 έως και σήμερα και είναι δημιουργός 3 δίσκων. Κάθε χρόνο διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Βαλκανικής Μουσικής που γίνεται τον Αύγουστο στο Κεράσοβο, στην Αγία Παρασκευή δηλαδή, της Κόνιτσας, στην Ήπειρο. Το «Λαμέντα» είναι ένας δίσκος εμπνευσμένος από το ηπειρώτικο μυρολόι στην ευρύτερη μορφή του, που ταξιδεύει από την ηπειρώτικη παράδοση μέχρι την post-rock και τη world jazz και είναι ένα έργο σύγχρονου χορού. La musique de «Λαμέντα» a commencé au village de Kerasov, en Épire. C'est mon pays d'origine. J'assure là la direction d'un festival artistique de musique et de danse. On a fait là la rencontre avec Kuhn et on a décidé de partir sur ce projet musical au début et de danse ensuite. On a choisi de vieilles chansons de séparation et d'exil, des chansons qui parlent de la perte, de la douleur et aussi de la perte physique. Ce sont des lamentations, miroloi. On a un moment, on a décidé de faire un spectacle de danse contemporaine, mais on voulait un dialogue entre la danse traditionnelle grecque et la danse contemporaine. Et puis à un moment, je suis arrivé en Épire, et puis j'ai rencontré des super musiciens là qui jouent de musique traditionnelle comme le Nikos Philippidis Orchestra. Donc la musique était enregistrée dans un studio en Athènes et les musiciens étaient déjà pour 2 jours en train de travailler ensemble avec Magic Malik et je suis arrivé pendant qu'ils étaient en train de jouer de la chair de poule, de frisons. Et donc le musicien il arrête et il sort du studio et il disait « Pourquoi tu as froid ou quoi ?» Donc il a de l'humour aussi. On a travaillé avec ces chansons aussitôt d'une façon traditionnelle que contemporaine, avec des musiciens grecs sublimes, comme notamment la compagnie traditionnelle de Nikos Philippidis, 15 musiciens grecs avec l'invité français reconnu. Η Ήπειρος είναι μια κοινωνία που τις τελευταίες εκατονταετίες γνώρισε τον πόλεμο, την ξενιτιά, το ξεριζωμό. Η μουσική της, τόσο η φωνητική όσο και η οργανική, εμπεριέχει αυτό τον πόνο και καταφέρνει να εκφράσει το ατομικό δράμα και να το κάνει συλλογικό. Η ηπειρώτικη πολυφωνία είναι έτσι δομημένη ώστε κάθε φορά ένας παρτής, τραγουδιστής εκφράζει το συναίσθημά του, ενώ πολλοί Ισοκράτες τον στηρίζουν. Είναι ένα είδος μουσικοθεραπείας και ταυτόχρονα κοινωνιοθεραπείας.
Στο Λαμέντα διαλέξαμε να επικεντρωθούμε στο μυρολόι με την ευρύτερη έννοιά του, δηλαδή όχι μόνο στα θρηνητικά τραγούδια που αναφέρονται στο φυσικό θάνατο, αλλά και στα τραγούδια του ζωντανού ξεχωρισμού, όπως λένε στην Ήπειρο, όπως τα τραγούδια της ξενιτιάς. Πραγματευόμαστε δηλαδή το πένθος και την ψυχική απώλεια ανεξαρτήτως αιτίας. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία της πανδημίας όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι με απώλειες μικρές ή μεγάλες. Κάποιοι έχουν χάσει αγαπημένους ανθρώπους, άλλοι έχουν χάσει την εργασία τους, τις συνήθειες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικότητάς τους, την ελευθερία τους, τις συνευρέσεις τους και όλοι έχουμε χάσει το γλέντι και την κάθαρση που μας προσφέρει η μουσική και ο χορός. Η καλλιτεχνική μας άποψη, όπως εκφράζεται στο έργο, δεν είναι να παραμείνουμε στο θρήνο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε το μυρολόι με την ευρύτερη του έννοια για να πενθήσουμε ο καθένας στις δικές του προσωπικές απώλειες, ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε με πάθος στη ζωή. Ο δίσκος άλλωστε τελειώνει με 15 καταιγιστικά λεπτά παθιασμένου ροκ με αυτοσχεδιασμούς gold jazz που στη χορεγραφία ερμηνεύονται εκστατικά. Είναι η επιστροφή στη ζωή και η στιγμή ανήκει του ανθρώπου πάνω στο πεπερασμένο του θανάτου που συμβαίνει κατά το γλέντι και το μοίρασμα που ζούμε της μουσικής και του χορού. Magic Malik est une vieille âme et qui peut atteindre le sacré et qui va chercher des choses vraiment célestes. Et donc, on avait besoin de ce contraste entre la terre et le ciel et cette espèce de pompe énergétique entre les deux pour pouvoir finalement se libérer. La musique commence avec quelque chose d'originel, traditionnel, le mirolloi dans sa forme originale, et glisse petit à petit vers des formes plus contemporaines, enrichies notamment par le rock et le world jazz. C'est une cérémonie. C'est une cérémonie qui emmène l'auditeur et le spectateur de la lamentation, de quelque chose de très douloureux, très profond, vers un catharsis et finalement vers quelque chose de très extatique, vers la vie. C'est d'ailleurs pour cela que le dernier morceau du disque s'appelle Zoé, vie. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Ο προγραμματισμός της νέας περίοδου στον αγροτικό τομέα τέθηκε επιτάπητο στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 5η 27 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και με τη συμμετοχή των αντιπεριφερειαρχών και υπευθύνων αγροτικής παραγωγής της χώρας. Από την περιφέρεια Ηπείρου παρέστη ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και ως εκπρόσωπος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ενώ την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο οποίος στην τοποθέτησή του ανέπτυξε τα ανοιχτά ζητήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και έχουν αντίκτυπο στον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Κυρίαρχα, ο κ. Βασιλόπουλος ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούν συνεπία της πανδημίας και των φυσικών καταστροφών, καθώς δεν μπορούν οι παραγωγοί να ετοιμάσουν τις καλλιέργειες της νέας περιόδου λόγω της αύξησης του κόστους που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση. Ζήτησε επίσης από την ηγεσία του Υπουργείου να επεκταθεί σε όλους τους αγρότες η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο και όχι μόνο στους συνεταιρισμένους παραγωγούς, νέους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αναφορά έκανε στα αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για αύξηση της χρηματοδότησής τους, ώστε να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών. Ακόμη, εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου, ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων με τις διακοπές ρεύματος
στα αντλιοστάσια, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου για την εύρυθμη λειτουργία τους. Ο κύριος Λιβανός πρότεινε στους αντιπεριφερειάρχες να θεσμοθετηθεί η συνάντησή τους ανά εξάμηνο, ενώ όπως ανακοίνωσε ορίστηκε από το Υπουργείο Συνδετικός Κρίκος για τα αγροτικά ζητήματα σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνιο, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρης Παπαγιαννίδης. Εξάλλου, την εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης και αποκατάστασης των ζημιών προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 30ης Νοεμβρίου στα δημόσια ιχθυοτροφία του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγείου Αιτωλικού, ζητάει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. Ο κ. Φαρμάκης στην επιστολή του επισημαίνει πως η αποκατάσταση στις υποδομές στέγασης και αλληλείας κυριότητας του ελληνικού δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι παράκτιες λιμνοθάλασσες της Μεσογείου είναι σημαντικά και εύθραυστα οικοσυστήματα και θεωρούνται σημαίνοντες προστατευόμενοι οικότοποι που παρέχουν πολλαπλές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Επισημαίνουμε ότι η αποκατάσταση τόσο των εγκαταστάσεων υποδομών των ιχθυοτροφείων όσο και των ιχθυοφραγμών και των λουρονισίδων είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς αφορά το σύνολο των αλιέων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Αιτωλικού, αλλά και την διαχείριση ενός πλουτοπαραγωγικού πόρου που, αν καταστραφεί, θα επιφέρει απώλειες σε πολλαπλά επίπεδα οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά, σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή το Περιφερειάρχης. Τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του θέματος γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου λόγω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ζητάει παράταξη κοινό των υπηρωτών. Όπως σημειώνει στο αίτημα προς την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Υπήρου Σταυρούλα Μπραήμι Μπότση, αποτελεί πάγια θέση να γίνεται συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι στις επιτροπές των σημαντικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η συζήτηση επί των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εν προκειμένου, έχουμε μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση ενός έργου για το οποίο ήδη υπάρχουν αρνητικές αποφάσεις του Δήμου Αρταίων, των τοπικών κοινοτήτων Πέριξης Λίμνης Πουρναρίου. Έχουν επίσης εκφραστεί αρνητικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης και κατέθεσαν αναφορές και ψηφίσματα βουλευτές, συλλογικότητες πολιτών, επιμελητηριακοί φορείς της Άρτας, οι πανηπυρωτικοί και γενικώς υπάρχει καθολική αντίδραση στο ενδεχόμενο υλοποίηση του σχεδίου της εταιρείας για κατασκευή πλωτού φωτοβολταϊκού στη λίμνη Πουρναρίου, καθώς αυτό κινείται εκτός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αγνοεί το διαχειριστικό σχέδιο της τεχνητής λίμνης και δεν υπάρχει πανευρωπαϊκό προηγούμενο τέτοιου έργου, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Στην πρότασή μας για ευσπεσμένη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συνηγορεί και το γεγονός ότι η διαβούλευση της μελέτης του έργου ολοκληρώνεται στις 7 Φεβρουαρίου. Ανακοίνωσή σας και υπάρχει πραγματική αδυναμία γνωμοδότησης από την αρμόδια επιτροπή, καθώς εν αυτή δεν προβλέπεται να έχει συγκροτηθεί και να προλάβει να συνεδριάσει εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη στην εκλογή και συγκρότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με υπαρκτό τον κίνδυνο να θεωρηθεί de jure και de facto θετική η γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συζήτηση του θέματος μπορεί να γίνει κατά τη συνεδρίαση και εκτός ημερησίας διατάξεως κατά τη συνεδρίαση της 3ης 1ης Φεβρουαρίου ή σε επόμενη την 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου και εντός των προθεσμιών σε συνεννόηση με τον αρμόδιο για τα θέματα περιβάλλοντος αντιπεριφερειάρχη Βασίλειο Γοργόλη και την υπηρεσία. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Παράταξης Κοινό των Υπηρετών που υπογράφουν τη σχετική πρόταση είναι ο επικεφαλής Γιώργος Ζάψας, ο κ. Δημήτρης Σακαρέλης, ο κ. Θεόδωρος Κοροναίος, κ. Δημήτρης Τρομπούκης, η κ. Ράνια Γκίζα, η κ. Χριστίνα Λέκα και ο κ. Δημήτρης Αριστίδης Πέγκος. Η Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων έχει να επιδείξει στα πλαίσια λειτουργίας του τμήματος κερατοειδούς και της μονάδας μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς κατά τη διάρκεια του 2021 και με την είσοδο του 2022 σημαντικό έργο. Πρώτον, την ουσιαστική επανέναρξη των δραστηριοτήτων της μονάδας μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς ως μεταμοσχευτικού κέντρου με απόφαση του ΕΟΜ και δεύτερον την εφαρμογή επεμβατικών πράξεων για την αντιμετώπιση παθήσεων του κερατοειδούς που ονομάζονται εκτασίες με κυριότερη μορφή των κερατόκονο.
Συγκεκριμένα, η Ομάδα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων διενήργησε κατά τη διάρκεια του 2021 τρεις διαμπερείς κερατοπλαστικές μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς σε οφθαλμούς ασθενών με πλήρη θόλωση του κερατοειδούς, με απόλυτη επιτυχία, και έβαλε εκ νέου τις βάσεις για την εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς στην περιοχή. Επιπλέον υπάρχει πλήρης υποδομή και κατάρτιση για την προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών αυτών. Πρόσφατα, ο εξοπλισμός της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής ενισχύθηκε και από την απόκτηση μίας ακόμη υπερσύγχρονης συσκευής. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής, η οποία εφαρμόζεται, είναι η αναστολή της εξέλιξης της προόδου της νόσου και κατά συνέπεια η αναβολή, ακόμη και η αποφυγή της μεταμόσχευσης του κερατοειδούς. Στις 21 Ιανουαρίου 2022 έγιναν επιτυχώς οι δύο πρώτες επεμβάσεις σε ασθενείς με κερατόκονο και στους δύο οφθαλμούς τους. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου θα ήθελε να εκφράσει τις θερμότερες ευχαριστίες της στο Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής και όλους όσοι συνεργάστηκαν για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς ως μεταμοσχευτικού κέντρου στο νοσοκομείο και με την εφαρμογή επεμβατικών πράξεων για την αντιμετώπιση παθήσεων του κερατοειδούς για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής είχαμε σήμερα στον αγώνα μεταξύ των ομάδων Παναγρηνιακός Αναγέννηση Άρτας το αποτέλεσμα 3-1. Πάμε τώρα να δούμε και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά, στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γενικά έθριος προβλέπω το καιρός αύριο. Στην Βόρεια Ελλάδα βαθμία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 7 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως στις σποράδες προβλέπω το καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 10 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας, αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή. Όλο δυτικά από εμάς, να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.